centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Έχετε δουλειά από σήμερα. Για τους άνω των 85 αρχικά, έτσι. Ας κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση. Μην αρχίσετε να παίρνετε 50 ή 40 τώρα και 30. Αν πάρει κάποιος από αυτούς, τι θα γίνει στο σύστημα, κύριε Παπαδόπουλε? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Απλώς θα φορτωθεί το σύστημα και δεν θα μπορέσει να γίνει σωστή κατανομή ηλικιακά. Θα πρέπει να ακολουθούν όλοι τις οδηγίες, να πάμε ηλικιακά έτσι ώστε να μην υπερφορτωθεί κάποιος. Εγώ έλεγα μήπως υπάρχει αυτόματος τρόπος μόνο από την ηλικία να απορρίπτεται το αίτημα. Γι' αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις, από ό,τι έχει πέσει στην αντίληψή μου, πρέπει να δηλώσεις το άμκα σου. Α, και από εκεί φαίνονται όλα. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τελείωσαν τα 200 εμβόλια. Πάμε για κέντρα υγείας Καστοριάς, Άργους, Μεσοποταμίας. Και πάμε και για τη δική σας περίπτωση τώρα, εσείς που έρχεστε σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Για σας τι προγραμματισμός υπάρχει, κύριε Παπαδόπουλε? Ήδη έχει ζητηθεί από τους ιατρικούς συλλόγους να δοθούν καταστάσεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό μας το είχατε πει, ναι. Με ονοματεπώνυμο, άμκα και διάφορα στοιχεία που ζητάνε. Αυτά προωθήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα δοθεί οδηγία πότε θα γίνει ο εμβολιασμός των ελευθέρων επαγγελματιών. Αυτό είναι προαιρετικό για τους γιατρούς, έτσι φαντάζομαι, όπως μας το είχατε πει. Πουθενά δεν είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Είχατε πει λοιπόν ότι περίπου 70 δεν είναι ιδιώτες γιατροί στην Καστοριά. Ναι, πόσοι απάντησαν θετικά ότι θα το κάνουν? 54. Από τους 70, 54? Ναι. Οι υπόλοιποι? Έχουν χρόνο να πάνε σε δεύτερη φρουνιά. Δεν το αποφασίζουν οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας? Ή μπορεί να είναι και κάποιοι σε ομάδες που δεν πρέπει να το κάνουν, όπως άτομα που έχουν σοβαρές αλλεργίες. Είσαι εγκυμοσύνη, νομίζω. Ναι. Αν υπάρχουν. Ναι, δεν υπάρχει εμπειρία για την εγκυμοσύνη αυτή τη στιγμή και δεν γίνεται, και οπότε αυτοί εξαιρούνται. Άρα λοιπόν αυτός ο κατάλογος των γιατρών έκλεισε, δηλαδή από τους 70 ή 54 είπαν ναι, ήδη θα το κάνω. Έχει σταλεί στο Πανελλήνιο και στο Υπουργείο. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό που μας δίνετε. Από τους 70 γιατρούς της Καστοριάς, οι 54 θα το κάνουν. Ναι, και υπόλοιποι... από εκεί και πέρα όμως κάποιοι από τους υπόλοιπους μπορεί να είναι σε ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να το υπάρχουν κάνουν. Υπάρχουν 16 ερωτηματικά όμως εδώ τώρα. Γιατρών που δεν θα το κάνουν για διαφόρους λόγους. Ας το κλείσουμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα, εσείς οι γιατροί, όπως είπαμε από σήμερα, πάμε με την άειλη συνταγογράφηση. Πρέπει να γραφτεί κάποιος στην άειλη συνταγογράφηση για να μπορεί να πάρει αυτό το ραντεβού. Μπορείτε να μας εξηγήσετε όλη τη διαδικασία? Θα πάρει μήνυμα, ήδη ελέγχεται από το σύστημα, θα πάρει μήνυμα στο κινητό του και θα κάνει αποδοχή του ραντεβού που του δίνουν. Νομίζω, αν διάβασα σωστά, αν δεν σε βολεύει ένα ραντεβού, το αλλάζεις με κάποιον τρόπο για να πάρεις το... Έστω μια φορά μπορείς να το αλλάξεις, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Μια φορά μπορείς να το αλλάξεις. Από εκεί και πέρα, επειδή η διαδικασία εμβολιασμού απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις, γιατί όταν θα ανοίξει το μπουκαλάκι με το εμβόλιο, δεν μπορεί να μείνει απεριόριστες. Ναι, είναι 5 δόσεις που έχει κάθε μπουκαλάκι. Ακριβώς, πρέπει να γίνει σωστός προγραμματισμός. Μάλιστα. Τώρα, από τις επαφές που έχετε ξεκινήσει ήδη άειλη συνταγογράφηση? Όσοι έχουν την άειλη συνταγογράφηση από σήμερα. Όλοι οι γιατροί την έχουν? Όχι, μισό λεπτάκι. Όλοι οι γιατροί μπορεί να το συνταγογραφήσουν? Όλες οι ειδικότητες? Όχι, όποιος έχει άειλη συνταγογράφηση. Ναι. Από τα κεντρικά. Α, κατευθείαν, δεν χρειάζεται δεν δηλαδή να. Δεν έχουμε σχέση οι γιατροί, δεν εμπλεκόμαστε. Α, μάλιστα, αυτό δεν το είχα καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, όσοι έχουν ήδη άειλη συνταγογράφηση, κατευθείαν θα τους πάει μήνυμα στο κινητό. Ναι, βεβαίως, από εκεί και πέρα. Εγώ δεν πρέπει να μπω σε κάποια διαδικασία να στείλω ή να συνταγογραφήσω. Α, μισό λεπτάκι τότε. Εάν εγώ τότε είμαι 85. Και μου στέλνουν το μήνυμα και δεν θέλω να το κάνω και μου στέλνουν το ραντεβού, εγώ τι πρέπει να κάνω?
Από εδώ το κάνω. Κάνεις αποδοχή ή όχι. Α, κάνεις αποδοχή ή όχι, ναι, αυτό που σου στέλνω. Α, μάλιστα. Τώρα, για κάποιον που δεν είναι στην ΑΕΛ, αυτό το κλείσαμε. Νομίζω είναι σαφέστατο, όπως το διευκρινίζει τώρα. Υπάρχει η πλατφόρμα η διαδικτυακή που έχει ανοίξει, ναι, το φαρμακείο και τα ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ. Ας πούμε να πάω στο φαρμακείο. Εκεί στο φαρμακείο τι μου ζητάνε. Τα στοιχεία, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χαρτί που συμπληρώνεται, με χαρτί, στοιχεία, ναι, που ζητάει. Στοιχεία που ζητάνε, ναι, 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 ναι. Και μπαίνει στο σύστημα. Και περιμένω κι εγώ την κλίση. Ναι, έχω δώσει κινητό τηλέφωνο και με ενημερώνουν, με μήνυμα. Εκεί πρέπει να πω ότι όταν πάει κάποιος στο φαρμακείο ή και στο ΚΕΠ ή και στην πλατφόρμα, είναι αποφασισμένος για να το κάνει. Εκεί δεν περιμένει την ΑΕΛ να του στείλει από μόνη και να κάνει αποδοχή ή όχι. Ακριβώς. Ναι, εκεί πας αποφασισμένος. Και όταν πας στο φαρμακείο, όταν πας στην πλατφόρμα, όταν πας στο ΚΕΠ, είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Εκεί το ραντεβού θα γίνει. Έχεις το δικαίωμα να το αρνηθείς. Mm-hmm. Και να μην το κάνεις. Ή να πεις, ναι, αλλά όταν πας εκεί να το μετανιώσεις, ναι, εννοείς, μήπως το μετανιώσεις. Θεωρητικά, ναι. Θεωρητικά μπορεί, έχεις τη δυνατότητα, αν το μετανιώσεις, να το ακυρώσεις. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να το, να το ακυρώσεις, διότι δεν πρέπει να πάει η δόση χαμένη. Έγκαιρα. Μπορεί να την όταν σου δώσουν το ραντεβού το συγκεκριμένο ότι θα πρέπει να εμβολιαστείς στο κέντρο υγείας Άργους, παράδειγμα λέω, Άργους, ναι, Οριστικού, 11 η ώρα, ναι, θα, όταν θα σου έρθει αυτό το μήνυμα, τη στάδη του μηνός, όταν σου έρθει αυτό το μήνυμα, θα απαντήσεις ότι δεν θα, ναι, θα το κάνω. Ναι, θα είμαι ή δεν θα είμαι, ή δεν θα το κάνω. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τι πληροφόρηση έχετε ή αν εμπλέκεστε καθόλου για το πόσα εμβόλια θα έρθουν στην Καστοριά, πότε θα ξεκινήσουν όλα αυτά, πώς θα πηγαίνει η διαδικασία. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει η κατανομή. Ναι. Αυτή τη στιγμή θα έχει σχέση με τη ροή εισόδου των εμβολίων στη χώρα. Φαντάζομαι όχι μόνο με αυτό και με τις αιτήσεις που θα έχουμε τώρα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα κοιτάξουν σε κάθε περιοχή άνω των 85 πόσοι θα πούν στην Καστοριά, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Φαντάζομαι και αυτό θα παίξει ένα ρόλο. Η κατανομή θα πάει ανά νομό. Θα ξεκινήσει, ξέρω κι εγώ, από το νομό, ναι, Αττικής, και θα ανεβαίνει σταδιακά προς τα πάνω ή θα ξεκινήσει από πάνω και θα κατεβαίνει προς τα κάτω. Αυτό θα που υπάρχει μια τέτοιου είδους, ναι, κατανομή. Αυτό που ακούμε όμως ότι μετά τις 20 Ιανουαρίου ξεκινάνε οι μαζικοί εμβολιασμοί, θα είναι και για την Καστοριά, πιστεύετε, το 20 Ιανουαρίου δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν? Ξεκινάνε οι εμβολιασμοί. Ναι. Το θέμα είναι ότι θα γίνει σταδιακή, δεν θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα δεν είμαστε βέβαιοι ότι και στην Καστοριά 20 του μηνός θα έχουμε τους πρώτους εμβολιασμένους. Ακριβώς. Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί αυτό, όπως ξεκίνησε και με τα νοσοκομεία, δεν ξεκίνησαν πανελλαδικά σε όλα τα νοσοκομεία ταυτόχρονα. Σωστά, αλλά όσο περνάει ο καιρός θα έρθουν και τα υπόλοιπα εμβόλια των άλλων εταιριών. Με οπότε νομίζω ότι που θα υπάρχει, θα πάει με αυτό. Στόχο που έχει το Υπουργείο να κάνει 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς σε ένα μήνα, έτσι δεν με είναι? Με την διαθεσιμότητα των εμβολίων, ναι, που θα υπάρχει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που έχει παρατηρηθεί, ναι, πανευρωπαϊκά, υπάρχει μια κακή καθυστερημένη, ναι, έλευση των εμβολίων. Λοιπόν, στο φαρμακείο μας λένε εδώ πληρώνεις κάτι, γιατί κάτι ακούστηκε λέει για 1 ευρώ. Υπάρχει τέτοια... Δεν έχει πέσει στην αντίληψη. Να πάρουμε τον πρόεδρο. Μεριά, να πάρουμε τον πρόεδρο. Σε όλη αυτή τη διαδικασία απαξιώθηκαν οι γιατροί. Γιατί τρέχαμε αυτή τη στιγμή, ναι, για κάποιο χρονικό διάστημα πριν να δηλώσουμε οικογενειακούς γιατρούς. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή οι οικογενειακοί γιατροί είναι εκτός του παιχνιδιού. Μάλιστα. Και είναι το φαρμακείο. Και είναι κάποια φαρμακείο. Πράγματα τα οποία είναι για μένα ανεξήγητα. Όταν όμως κάποιος δεν είναι στην ΑΕΛ και γραφτεί στην ΑΕΛ, εκεί εσείς δεν έχετε σαν γιατροί και το πόσο... Καμία προσβασιμότητα. Καμία προσβασιμότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το παράπονο σας. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει αυτό το θέμα και διάφορα παράπονα τα έχετε εκφράσει διαχρονικά σε σχέση με αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή φαίνεται ότι συνεχίζεται μια κατάσταση. Μάλιστα. Για το φαρμακείο δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Θα πάρουμε τους φαρμακοποιούς αν εκεί πληρώνεται κάτι 1 ευρώ. Θα το δούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ στη διάθεσή σας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.